Χαίρομαι που χαιρετίζω μία εκδήλωση η οποία είναι συνδιοργάνωση και συνέργεια. Καθένας με τη δική του συμμετοχή στη συνεργασία δεν μετράει το πόσο συμμετέχει κανείς, αλλά το να συμμετέχει 6 φορέων. Αυτό και μόνο από μόνο του καθιστά αυτήν την πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα εκδήλωση, την καθιστά πολύ σημαντική, και νομίζω ότι συνθέτει και αντικατοπτρίζει μία σημαντική λέξη του τίτλου. Ψηφίδες. Τέτοιες ψηφίδες έχουμε ανάγκη στην ζωή μας, προσωπική και συλλογική. Ψηφίδες συνεργασίας, ψηφίδες ομορφιάς, ψηφίδες προόδου και μέλλοντος, προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο μέλλον της πατρίδος μας. Μας δίνεται η δυνατότητα σε όλους μας να γίνει μία αναδύφηση μέσα στην ιστορία της πόλης μας, να γνωρίσουμε την ιστορία, γεγονότα και ανθρώπους, μία ιστορική διαδρομή που πρέπει να την μάθουμε όλοι μας για να γνωρίζουμε το παρελθόν το οποίο εγγυάται το μέλλον μας. Μας δίνει τη ευκαιρία λοιπόν και το κίνητρο να αντλήσουμε έμπνευση από το παρελθόν, αλλά και να δανειστούμε αξιακές στιγμές και ιδανικά τα οποία μπορεί να έχουν εκλείψει. Και κοινός στόχος όλων μας είναι αυτό ακριβώς, να διατηρήσουμε την παράδοσή μας μέσα από την ιστορία την οποία πρέπει να γνωρίσουμε. Στα χρόνια της Επανάστασης, λόγω κομβικής γεωγραφικής θέσης, η Λαμία αποτέλεσε πεδίο μαχών, στις οποίες τα παλικάρια προσπάθησαν και κατάφεραν κέρια χτυπήματα στον εχθρό, φράζοντας το δρόμο προς την Πελοπόννησο, όπου εκεί πράγματι είχε ξεσπάσει και έκαιγε έντονα η φλόγα του απελευθερωτικού αγώνα. Αλλά και με τα επαναστατικά, η Λαμία ως περιφερειακό κέντρο με συγκοινωνιακή θέση και εμπορική κίνηση διαδραμάτισε διοικητικό ρόλο στα δρόμενα της ευρύτερης περιοχής αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Το πιο σημαντικό όμως χαρακτηριστικό της είναι ότι ενσαρκώνει την ψυχή της Ρούμελης με κυρίαρχα στοιχεία τη λεβεδιά και την τοπλοσύνη των κατοίκων της. Και σε αυτά τα στοιχεία θα ήθελα να σταθώ χωρίς ίχνος τοπικιστικής έπρασης. Το αντίθετο μάλιστα, με ταπεινή αίσθηση της ευθύνης που βαραίνει τους ώμους του κάθε Λαμιώτη και καθενός από εμάς. Όλοι οι Λαμιώτες έχουμε χρέος να φερόμαστε όπως αξίζει σε αυτή την πόλη που γέννησε ήρωες και αγίους. Να φερόμαστε και να ζούμε ρωμελιώτικα, ντόπρα και έντιμα και δυναμικά. Μόνο έτσι θα τιμήσουμε τους προγόνους μας και θα ανταποκριθούμε στα καλέσματα των καιρών που θέλουν την πόλη μας, κέντρο του φθιωτικού και ρουμιλιώτικου πολιτισμού. Θα σταθώ για λίγο στον όρο ψηφίδες και θα τον φέρω στην σημερινή, την ψηφιακή εποχή, κάνοντας, αν θέλετε, και μια πρόταση, κυρίως προς τους αυτοδιοικητικούς. Γνωρίζουμε όλοι πως το επόμενο ΕΣΠΑ, μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης, η χώρα μας θα διαχειριστεί γύρω στα 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Σημαντικό μέρος αυτών των πόρων αφορά την ψηφιοποίηση πολλών υπηρεσιών αλλά και υλικού. Θέλω λοιπόν να παροτρύνω και το Δήμο και την Περιφέρεια να προετοιμάσουν σχετικές προτάσεις για να μπορέσουμε να ψηφιοποιήσουμε το πολιτιστικό, το τουριστικό και το αρχαιολογικό απόθεμα του τόπου μας και αυτή η συμμαχία η σημερινή όλων αυτών των εξαιρετικών εκπροσώπων των φορέων να μπορεί να εργαστεί χρηματοδοτούμενη, συγχρηματοδοτούμενη από πόρους του ΕΣΠΑ της επόμενης περίοδου για να μπορέσουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας αυτό πραγματικά που τους αξίζει στη σύγχρονη, στη ψηφιακή εποχή. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στη σημερινή μερίδα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Λαμία, το Ζητούνι, την εποχή της Επανάστασης του 1821, έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο λόγω της κομβικής της θέσης και της στρατηγικής της σημασίας που είχε εκείνη την εποχή. Αλλά και την μεταεπαναστατική περίοδο έπαιξε σημαντικό ρόλο, μιας και τότε ήταν μια ακριτική πόλη. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό μέσα από τη σημερινή ημερίδα, βάζοντας δίπλα-δίπλα μία-μία ψηφίδα, να μπορέσουμε να δούμε πώς αυτός ο τόπος, αυτή η πόλη, περπάτησε όλα αυτά τα χρόνια, πώς πρόοδευσε και να μπορέσουμε να ξέρουμε το προφίλ αυτής της περιοχής, ώστε να μπορέσουμε να ξέρουμε και τις προοπτικές της.
Τα ιστορικά τεκμήρια των αρχείων αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη άμβλησης πληροφοριών για την επαναστατική και μεταναπαναστατική φθιότητα και σκιαγραφούν το προφίλ της πόλης μας στα πρώτα χρόνια μετά τον απελευθερωτικό αγώνα. Χαιρετίζουμε λοιπόν τις εργασίες της σημερινής ημερίδας συνεργασίας της πόλης μας που προβάλλει την τοπική ιστορία στα χρόνια του κορυφαίου αυτού ιστορικού γεγονότος της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ. Επιλέξαμε να ανοίξουμε σήμερα αυτή την ημερίδα με δύο ομιλίες παρεμβάσεις που αφορούν δύο φορείς της πόλης μας που έχουν ως στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, την προαγωγή της έρευνας και την τεκμήριωσή της. Χωρίς αυτούς τους δύο φορείς, στην ουσία οι σημερινοί μας ομιλητές με δυσκολία θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν τις εισηγήσεις τους. Οι δύο φορείς αυτοί είναι τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Τμήμα των Γενικών Αρχείων Φθιώτιδας και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας, οι οποίοι τυχαίνει να στεγάζονται και στο ίδιο κτίριο της πόλης, επί της οδού Ενιάνων, δίνοντας πρόσβαση καθημερινά σε ερευνητές και χρήστες, σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Ως προϊσταμένη στο Τμήμα των Γενικών Αρχείων του Κράτους Νομού Φθιώτιδας, θα σας παρουσιάσω εν συντομία το έργο της υπηρεσίας για να μας γνωρίσετε, ώστε μας ξέρετε. Η διατήρηση της μνήμης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υπηρεσία μας, που διαχειρίζεται τις πηγές και τα τεκμήρια τα οποία κρατούν άσβεστη την ιστορία του τόπου και ζωντανές τις μνήμες. Καλημέρα σας. Χαιρετούμε και εμείς αυτή την εκδήλωση και νιώθουμε πολύ μεγάλη χαρά που έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη σε μια τόσο σημαντική ημερίδα. Και χωρίς να σας κουράζω, θα ξεκινήσω με την παρουσίασή μου. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας έχει πάνω από 60 χρόνια μια δυναμική παρουσία στον χώρο του πολιτισμού και των γραμμάτων αυτής της πόλης. Είναι αλήθεια ότι συνηθίζουν πολλοί να αναφέρονται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη με το χαρακτηρισμό δημοτική. Και αυτό μας δείχνει πόσο ταυτισμένοι είναι στις συνειδήσεις των συμπολιτών μας με την πόλη της Λαμίας. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, όπως και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, και διοικείται από πενταμελές εφορευτικό συμβούλιο με τριετή θητεία που ορίζεται από το Υπουργείο. Στη νεότερη Ελλάδα, η πρώτη προσπάθεια με νομοθετική ρύθμιση για ίδρυση βιβλιοθήκης ανήκει στον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος το 1829 ομαδοποίησε την Εθνική Βιβλιοθήκη μαζί με άλλα πνευματικά ιδρύματα όπως σχολεία, εθνικά μουσεία και τυπογραφία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μεγάλη δύναμη του ελληνικού έθνους. Γι' αυτό και η παρουσία της είναι αισθητή σε όλες τις πτυχές του εθνικού μας βίου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο είναι ο λαός του Θεού. Ο λαός που δεν συμμετέχει απλά στα δρόμενα της ζωής του έθνους, αλλά την κατεργάζεται και την τελεσιουργεί με μια έννοια βαθιά οργανική, ιερή και λειτουργική. Όλο το έθνος, ακολουθώντας την πορεία της ορθόδοξης παράδοσής του, ισοδεύει και τελεί τη λειτουργία της ιστορικής του ύπαρξης, έροντας τα σκεύη Κυρίου. Ερευνούμε το παρελθόν για να κατανοήσουμε το παρόν και να σχεδιάσουμε το μέλλον. Γι' αυτό η ιστορία είναι σημαντική, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω και επικίνδυνη. Και γι' αυτό και η ανάδειξη, η παραμέληση της ιστορίας και όσων σχετίζονται με αυτή, όπως είναι τα αρχεία, οι βιβλιοθήκες και τα μουσεία, συνδέονται κάθε φορά με τις εκάστοτε κρατικές, πολιτικές και πρακτικές. Στο θέμα μας τώρα. Η Λαμία δεν συμπεριλήφθηκε στο πρώτο κράτος που δημιουργήθηκε με το πρωτόκολλο του Λονδίνου της 3ης Φεβρουαρίου του 1830 και προέβλεπε τη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους στη γραμμή Μαλιακού Αχελώου. Βόρειο σύνορο ορίστηκε ως Περχιός. Η Λαμία, το Ζητούνι όπως ονομαζόταν τότε, παρέμενε υπό Οθωμανική κυριαρχία. 1,5 χρόνο αργότερα, στη συνδιάσκεψη του Λονδίνου, στις 26 Σεπτεμβρίου του 1831, οι μεγάλες δυνάμεις αποφάσισαν να συμπεριληφθεί η επαρχία Ζητουνίου στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος αντί χρηματικής αποζημίωσης 40 εκατομμυρίων γροσίων. Που στα πλαίσια αυτής της ημερίδας είναι καλό να μάθουμε, να θυμηθούμε, να γνωρίσουμε, να ευαισθητοποιηθούμε πάνω σε θέματα που αφορούσαν την πόλη μας 200 ή 150 χρόνια πριν,
και να δούμε ποια είναι η συνεισφορά και της Ισλαμίας και της Φθιώτιδας όσον αφορά το δικό μου αντικείμενο τουλάχιστον, μέσα στην περίοδο από την ώρα που ξεσπάει η Επανάσταση του 1921 μέχρι και τη λήξη της στην Ένοπλη 1829, εξού και ο τίτλος, και βέβαια μέχρι την απελευθέρωση της πόλης το 1833, που πλέον ενσωματώθηκε στο νέο ελληνικό κράτος. Η πόλη της Λαμίας είναι ένα διοικητικό κέντρο κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, αλλά και προεπαναστατικά, όπως ελέγχθηκε προηγουμένως από τους εκλεκτούς ομιλητές. Η πόλη της Λαμίας και της ευρύτερης περιοχής της Φθιώτιδας είναι σε ένα κομβικό σημείο, το οποίο είναι το πέρασμα εδώ και πολλούς αιώνες, πολλές χιλιετίες, από βορρά προς νότο. Κατά συνέπεια, όταν θα ξεκινήσει η Επανάσταση, η πόλη αυτή και η περιοχή θα παίξει ένα στρατηγικό ρόλο.